Ο σεβασμός προς τους πεζούς στο Ηράκλειο, και όχι μόνο, είναι μάλλον μια γνωστή λέξη. Οι διαγραμμίσεις στους δρόμους μοιάζουν στα μάτια των οδηγών μάλλον ως μουτζούρες ή ιερογλυφικά ενός αρχαίου πολιτισμού. Ενώ οι σημάνσεις, όπου και αν υπάρχουν, έχουν μάλλον διακοσμητικό χαρακτήρα. Και αν για τους Ηρακλειώτες αυτό αποτελεί απλή λεπτομέρεια, για τους ξένους είναι ένα θέμα μείζωνος σημασίας, καθώς σε αντίθεση με εμάς συνηθίζουν να περπατούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Η περιπέτεια ενός ταλέπορου πεζού συνεχίζεται. Έχω μόλις κατέβει από τη στάση του λεωφορείου, συνεχίζω απλώς τη διαδρομή μου και προσπαθώ να περάσω απέναντι από τον κόβο στο γεώφυρο. Φυσικά, όπως βλέπετε, τα μάτια μου είναι 14. Έχω βεβαίως εξομολογηθεί τις αμαρτίες μου, διότι δεν ξέρεις τι γίνεται περνώντας το δρόμο και περιμένω να φιλοτιμηθεί κάποιος να σταματήσει για να μπορέσω να περάσω απέναντι. Σημειολογικό ενδεχομένως, δεν ξέρω. Δεν έχει σταματήσει κανένας να με αφήσει να περάσω. Βρήκα ένα άνοιγμα και τα κατάφερα και να δούμε αν κάποιος θα φιλοτιμηθεί βλέποντας τουλάχιστον το μικρόφωνο της Crete TV. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, οπότε ξανά ρισκάρω και νομίζω ότι τα κατάφερα. Τα τροχαία με θύματα πεζούς δεν είναι λίγα, ακόμα και μέσα στην πόλη. Και δυστυχώς τα εκκλησάκια και οι ανθοδέσμες στους δρόμους, εκρηκτικό κοκτέιλ μαζί με τις κακοτεχνίες, δεν φαίνονται ικανές να μας κάνουν να βάλουμε επιτέλους μυαλό. Προχωρώντας, δεν μπορούμε παρά να κοντοσταθούμε και να απολαύσουμε το πράσινο. Να προβληματιστούμε και μάλιστα πολύ σοβαρά, βλέποντας αυτή την ανθοδέσμη σε ένα τόπο τροχαίου, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους πεζούς. Να δούμε την άποψή μας περί περιβάλλοντος με τα σκουπίδια, τα οποία φυσικά δεν προκαλούν την καλύτερη εντύπωση στους ξένους. Α, και να απολαύσουμε αυτή την απίστευτη αισθητική παρέμβαση, αρχιτεκτονική να την πει κανείς. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το σχολιάσω, μια σκάρα η οποία τροποποίησε αναλόγως το πεζοδρόμιο. Βέβαια, η διαδρομή μας περνάει και από αυτόν τον υπέροχο στήλο φωτισμού, φυσικά γυμνό, με τα καλώδια σε κοινή θέα, και να προεξέχει από το τύπης πεζοδρόμιο. Η οδική συμπεριφορά και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ακόμη και μέσα στο κέντρο, σε πολυσύχνα στους δρόμους ή σε τουριστικές περιοχές όπως η Αμουδάρα, είναι άγνωστες λέξεις που δεν υπάρχουν σε κανένα λεξικό όσων κρατούν τιμόνι, με τις συνέπειες να είναι μάλλον αυτονόητες. Η περιπέτειά μου ως ταλέπορου πεζού τελειώνει και ο προβληματισμός είναι εύλογος. Θα βάλουμε ποτέ μυαλό. Θα συνειδητοποιήσουμε ότι τελικά είναι μονόδρομος. Να αλλάξουμε τις απόψεις μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά που θεωρούμε μικρά και ασήμαντα είναι στην πραγματικότητα πολύ ουσιώδη.